Ακούτε την ενημέρωση από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν στο μέλλον προσαρμογές στο οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζει η Ελλάδα με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης, άφησε ο Υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Αχινίδης σε συνέντευξη στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη μεγάλη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ που πέτυχε η Ελλάδα την τελευταία διετία, η οποία είναι, όπως είπε, χωρίς προηγούμενο στην Ευρωζώνη, καθώς και την ακόμη μεγαλύτερη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος που ανήλθε σε 8,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Στο 96,9% ανήλθε η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ολοκληρώθηκε σήμερα ο τρίτος και τελευταίος διαγωνισμός για την ανταλλαγή 135 σειρών ομολόγων αξίας 205,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατά την οποία απομειώθηκε η αξία ομολόγων συνολικής ονομαστικής αξίας 199 δις ευρώ. Την αναγκαιότητα απάντησης με προοπτική στη βαθιά κρίση των θεσμών αλλά και στα φαινόμενα υπόγειας βίας και διάχυτης έντασης που γεννούν αισθήματα ανασφάλειας στους πολίτες, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βάγγελος Βενιζέλος, παρουσιάζοντας σήμερα τις προτάσεις του κινήματος για το κράτος, το πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση. Ταυτόχρονα ο κύριος Βενιζέλος τόνισε ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να ανατρέψει το τεκμήριο ενοχής που το περιβάλλει, ενώ υπογράμμισε εκ νέου ότι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας τίνει να μετατραπεί σε πρόβλημα της ίδιας της δημοκρατίας. Σημείωσε ότι άλλο η κρίση πολιτικής σταθερότητας και η όποια ανυποληψία περιβάλλει το πολιτικό σύστημα και άλλο ο κίνδυνος εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας και ο κίνδυνος εισόδου στη Βουλή οπαδών ή νοσταλγών του νεοναζισμού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε την ολική αναθεώρηση του συντάγματος, αλλαγές στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων. Επίσης πρότεινε μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε, κατάργηση του Σταυρού Προτίμησης, ριζική αλλαγή του κανονισμού της Βουλής και αλλαγές στις εξεταστικές επιτροπές. Επέριψε ευθύνες στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την καθυστέρηση των τηλεοπτικών αναμετρήσεων. Ξεκαθάρισε τέλος ότι η κυβέρνηση συνεργασίας θα σχηματιστεί μόνο εάν συγκεντρώσουν μαζί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία πάνω από το 50%. Πρόταση για ενιαίο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσίασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς μιλώντας σε συγκέντρωση ανθρώπων του πνεύματος στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Δεσμεύτηκε να εφαρμόσει εθνική πολιτική για τον πολιτισμό και πρόσθεσε ότι εκτός από προγράμματα η χώρα χρειάζεται και όραμα. Επεσήμανε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα μετατραπεί σε κυβωτό των καλλιτεχνών. Αύριο ο κύριος Σαμαράς θα παρουσιάσει το υπόλοιπο κυβερνητικό πρόγραμμα, ενώ το βράδυ θα μιλήσει στη Σπάρτη. Τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος συναντήθηκε με στελέχη του κόμματος. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα θα μιλήσει στις 7.30 σε συγκέντρωση στην πλατεία Κεσαριανής. Το μεσημέρι μίλησε σε συγκέντρωση εργαζομένων στα συνεργεία μαρμαροτεχνητών στην Ακρόπολη. Ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για το σάπιο πολιτικό σύστημα και τη διαφθορά επέριψε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης. Επέλεξε να μπει στην πολιτική τώρα που οι άλλοι φεύγουν φοβισμένοι μπροστά στην ευθύνη και την οργή, δηλώνει ο Πύρος Δήμας, επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Διέψευσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου ότι ο δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες Βασίλης Χίτος έχει έμισθη σχέση με την ΕΥΠ και πως τον Ιανουάριο του 2012 έλαβε το ποσό των 30.000 ευρώ από μυστικά κονδύλια. Το δημοσίευμα διέψευσε με δηλώσεις του και ο κύριος Χίτος, ο οποίος ανέφερε ότι η απόδειξη που παρουσιάζει η εφημερίδα είναι πλαστή. Άρχισαν οι απολογίες των υπολείπων 10 συγκατηγορουμένων για την νομιμοποίηση παράνομων αμοιβών του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου. Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ο πρώτος από τους κατηγορούμενους. Πρόκειται για εμφανιζόμενο ως νόμιμο εκπρόσωπο της offshore εταιρείας Τορκάσο που κατά το εισαγγελικό πόρισμα στην πραγματικότητα ανήκε στον πρώην Υπουργό. Η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου, Αρετή, τελικώς έχει κληθεί να απολογηθεί αύριο, ενώ η σύζυγός του την Παρασκευή.
επηρεασμένοι από την κρίση δηλώνουν 7 στους 10 νέους στη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Focus. Το 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η μετανάστευση αποτελεί ιδανική λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Αρχίζει από σήμερα το πρόγραμμα κοινής δράσης των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Υγείας για την απομάκρυνση αλλοδαπών που στηβάζονται σε ενοικιαζόμενα σπίτια στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής και διαβίωσης. Επίσης θα ασκούνται διώξεις σε ιδιοκτήτες τέτοιων σπιτιών από τις αρχές σύμφωνα με το νέο αυστηρότερο νόμο. Νέα απόφαση για κούρεμα χρεών υπερχρεωμένου πολίτη. Αυτή τη φορά από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου στην Κρήτη, το οποίο κούρεψε κατά 74% τα χρέη άνεργου πατέρα δύο παιδιών. Είχε προσφύγει στο νομικό τμήμα της Ένωσης Καταναλωτών λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στις δανειακές υποχρεώσεις του μετά την δραματική μείωση των εισοδημάτων του. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 1:34 το μεσημέρι και είχε ως επίκεντρο την περιοχή 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Ναυπάκτου. Στη διεθνή επικαιρότητα, υπέρ της δημιουργίας ενός συμφώνου ανάπτυξης πέρα από το δημοσιονομικό σύμφωνο, τάχθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Ντράγκη αναγνώρισε ότι οι προσπάθειες δημοσιονομικής σταθεροποίησης μπορούν να οδηγήσουν βραχυπρόθεσμα τις χώρες σε ύφεση και τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουμε καλύψει τη μισή απόσταση. Απόψε διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός για το Champions League μεταξύ της Real Madrid και της Bayern. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 10 παρατέταρτο από την ΕΤ. Ήταν οι ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.